Μπορεί ένας χοχλιός να ενώσει σε λιγότερο από 7 ώρες τη Νότια με την Βόρεια Κρήτη. Είναι ο τίτλος της ξεχωριστής πρωτοβουλίας ενός αθλητή, του Εμμανουήλ Κωνσταντουλάκη και προπονητή βέβαια της ομάδας Χοχλιός Team, ο οποίος θα τρέξει 70 χιλιόμετρα, θα ξεκινήσει στις 30 Ιουνίου ώρα 4 το μεσημέρι από τους καλούς λιμένες με στόχο να φτάσει στο Φρούριο του Κούλε στο Ηράκλειο και θα τρέξει για πολύ καλό σκοπό. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Εμμανουήλ Κωνσταντουλάκη, να τον καλησπερίσουμε στην Κρήτη TV. Κύριε Κωνσταντουλάκη. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία σας, για την ανθρωπιά που δείχνετε σε μια δύσκολη συγκυρία για να στηρίξετε το έργο της Ηλιαχτίδας. Ναι, ακριβώς. Η ιδέα υπήρχε καιρό, έπειτα από συνομιλία και με τους ανθρώπους της Ηλιαχτίδας, οι οποίοι μετά από συζήτηση ενημέρωσαν ότι λόγω της πανδημίας, εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο, υπάρχουν δυσκολίες. Καταφέραμε και βρήκαμε, τους πρότεινα αυτή την ιδέα και καταλήξαμε στο να... Και την έκαναν αποδεκτή. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να δούμε αυτό το χαρακτηριστικό βιντεάκι των 40-50 δευτερολέπτων, να μπούμε στο κλίμα και να επανέλθουμε. Η απορία βέβαια όλων είναι Χοχλιός. Πώς προκύπτει το όνομα Χοχλιός? Να μας λύσει αυτή την απορία για να πούμε και περισσότερα. Ναι, προκύπτει από το ότι θέλαμε σαν ομάδα να έχουμε έτσι έναν ευχάριστο τόνο, να δείχνουμε ότι το τρέξιμο είναι κάτι το οποίο δεν ορίζεται μόνο στα γήπεδα, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο χρόνους και επιδόσεις. Είναι κάτι το οποίο αφορά έναν υγιή τρόπο ζωής για ανθρώπους που επιθυμούν να το εντάξουν στην καθημερινότητά τους, είτε έχουν γυμναστεί είτε όχι. Και αυτός ο ευχάριστος τόνος οθεί και περισσότερο κόσμο σε αυτό, δηλαδή χωρίς να νιώθει αμφιβολία για τον εαυτό του. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην πρωτοβουλία. Τι είπατε στον πρόλογό σας? Κατέθεσα μια συγκεκριμένη πρόταση στην Ηλιαχτίδα, την οποία βέβαια την έκαναν αποδεκτή. Και να λοιπόν που φτάσαμε 2 μέρες πριν το μεγάλο γεγονός. Ναι, ξεκίνησε άμεσα, μέσα σε 2 περίπου εβδομάδες είχε οργανωθεί όλο αυτό. Ο σκοπός είναι να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για ανάγκες του ιδρύματος, το οποίο περιλαμβάνει έξοδα εξωνοσοκομιακών διαγνωστικών εξετάσεων που δεν δικαιολογούνται από το κράτος, κάλυψη μετακινήσεων των παιδιών και των συνοδών τους σε δημόσια νοσοκομεία, διάφορα άλλα έξοδα όπως οικονομική ενίσχυση των οικογένειών τους, φυσικοθεραπείες κλπ. Όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν και να βρεθούν πόροι μέσα από ανθρώπους οι οποίοι το τρέξιμο και συνδυασμός άθλησης και τέτοιου καλού σκοπού θα τους ενεργοποιήσουν στο να βοηθήσουν ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Μάλιστα, μπορεί κάποιος να καταθέσει λοιπόν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, ό,τι μπορεί ο καθένας, σωστά? Ναι. Θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στις 29 Ιουνίου και ώρα 8 το απόγευμα, έως 1 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Ακριβώς, ναι. Μπορεί να βρει στο site www.hochlios-team.gr περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο site της Ηλιαχτίδας με τους τρόπους στους οποίους μπορεί να υποστηρίξει. Εκτός από αυτούς τους τρόπους που έχει στο site, το βασικό είναι ότι θα υπάρχει και στον τερματισμό, στο Φρούριο του Κούλε, ένα σημείο, stand, ένας κουμπαράς, όπου θα μπορεί ο καθένας που περνάει από τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τις 11 περίπου να κάνει όποια κατάθεση, όποια υποστήριξη μπορεί. Θα βρίσκονται εκεί και άνθρωποι εθελοντές του συλλόγου, έτοιμοι να πληροφορήσουν για τις δράσεις και για το γεγονός.
Πώς προέκυψε η συγκεκριμένη επιθυμία για προσφορά? Προέκυψε κυρίως από το ότι διανύουμε μία δύσκολη περίοδο, το ακούμε συνέχεια, το ακούμε παντού. Δεν θα μείνω σε αυτό, θα μείνω στο ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία του χρειάζονται ακόμη περισσότερο ανάγκη για βοήθεια και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, τα οποία αγαπώ πολύ και θεωρώ ότι είναι και το μέλλον γενικά στη χώρα μας και σε οποιοδήποτε κοινωνία. Και μέσα από τον, και λέω μέλλον γιατί μέσα από τον αθλητισμό μπορεί ο καθένας γονιός να καταλάβει ότι προέρχεται μια παιδεία σωστή, η οποία θα οδηγήσει το κάθε παιδί σε ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες κινήσεις στο μέλλον. Ναι, σίγουρα, δεν σταματάει εδώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δύο λόγια για τη Χοχλιός Team. Δεν ξέρω ποιοι συμμετέχουν, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Ξέρετε, η Χοχλιός Team είναι όχημα της πρωτοβουλίας και της ανθρώπινης κίνησης στην οποία έχετε προχωρήσει. Ναι, ως γυμναστής αποφάσισα περίπου πριν δύο χρόνια να δημιουργήσω μια ομάδα ανθρώπων η οποία περιλαμβάνει αθλητές κάθε επίπεδου, με κάθε στόχο, είτε κάποιος ο οποίος δεν έχει γυμναστεί ποτέ, είτε κάποιος ο οποίος θέλει μια επίδοση, κάποιο μαραθώνιο. Αναλαμβάνω ως προπονητής, αλλά και με τους συνεργάτες και τους υπόλοιπους της ομάδας. Αναλαμβάνουμε προετοιμασία για να εκπληρώσει ο κάθε άνθρωπος το στόχο του. Οπότε, με την αύξηση του δρομικού κινήματος και νιώθοντας την ανάγκη να προσφέρουμε ασφάλεια σε κάτι τέτοιο, ώστε να μην υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ο καθένας να γνωρίζει πώς να ακούει το σώμα του και να λειτουργεί μέσα από το τρέξιμο, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο καθένας θα μπορεί να γυμναστεί σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, 30 Ιουνίου, ώρα 4 το μεσημέρι, από την παραλία των Καλών Λιμένων και σε 7 ώρες στο Κούλες στο Ηράκλειο. Ναι, θα προσπαθήσουμε μέσα από το καύσωνα, ειδικά εκεί προς στην πεδιάδα της Μεσαράς, να φτάσουμε σε αυτές τις ώρες. Σε λιγότερο από 7 ώρες. Σε λιγότερο από 7 ώρες. Ναι. Έχουν γίνει παρόμοιες, έχουν γίνει αγώνες από μέρους μου, αλλά πριν αρκετό καιρό, οπότε θα είναι και για μένα μια ξανά πρωτόγωνη εμπειρία. Μια καλή δοκιμή. Τρέχετε μόνος σας, πρέπει να το πούμε αυτό. Τρέχω μόνος μου, θα έχω υποστήριξη σε κάποια σημεία για νερό και αποκλειστικά για νερό και φαγητό ως εκεί. Γενικά η προσπάθεια θα είναι ατομική και θα έχει ψυχολογική κυρίως υποστήριξη μέσα από μηνύματα και στον τερματισμό του ότι θα περιμένει. Καλή επιτυχία και ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.